Καλημέρα κύριε Λιονί. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για τον όρο διαλεκτική. Εξαιρετικός όρος στην προσέγγιση με τον ασθενή. Και ιδιαίτερα στην εποχή που εδώ και χρόνια η ιατρική μιλάει για την τεκμηριωμένη ιατρική, που αν μη τι άλλο βάζει μέσα το διάλογο και την ανταλλαγή της πληροφορίας πριν την απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιονί, θέλω να σας ρωτήσω δύο ζητήματα της επικαιρότητας και να πάμε στο βάθος. Ζήτημα πρώτον, σε δύο εβδομάδες που λειτουργούν τα μονοδοσικά εμβολιαστικά κέντρα Johnson, κλείσαν και οι 8 γραμμές στην Κρήτη. Σήμερα κλείσαν και στο Παγνί. Ο λόγος? Ο λόγος, βεβαιότατα η συμμετοχή ήταν μικρότερη του αναμενόμενου και του προσδοκουμένου. Από όσο δεν έχω ευθύνη για αυτή τη γραμμή, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας δώσω την πληροφορία όλη, αλλά σαφέστατα ήταν και μια απόφαση κεντρική να αποσύρει τα εμβόλια αυτά για να τα αναθέσει σε κάποιο άλλο μέρος της στρατηγικής του εμβολιασμού. Αν το λέγεται νησιά ή λέγεται κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι δεν ήταν αναποτελεσματικά ή όχι, αλλά παρόλο που πραγματικά η συμμετοχή ήταν μικρότερη του προσδοκούμενου, η απόφαση είναι κεντρική και περισσότερο έχει να κάνει με τη μετάθεση της απόφασης για εμβολιασμό πιθανών ακριτικών περιοχών και νησιών. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, κλείνουν 8 γραμμές εμβολιαστικές που άνοιξαν πριν 15 μέρες του μονοδοσικού Johnson για να πάνε σε νησιά μικρότερα της Κρήτης. Η Κρήτη αντιμετωπίζεται ως υπηρετική περιφέρεια, έχει πει ο Υπουργός. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει εξηγηθεί στον κόσμο πριν συμβεί αυτό? Θέλω να πω, καταλαβαίνετε, εσείς βγαίνετε και λέτε ότι προφανώς υπήρχε μικρή ζήτηση από τη μια και από την άλλη προτεραιοποιήθηκαν άλλες περιοχές. Αυτό δεν θα έπρεπε να το πούν στον κόσμο? Αντιλαμβάνω σήμερα το πρωί κάποιος θα μπορούσε να πει κάτι συμβαίνει με τον Johnson και το κλείνουν. Ενώ δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αποφάσεις που μπορούν να υπηρετούν σημαντικούς στόχους ή άλλες προτεραιότητες, από τη στιγμή που γίνονται με αυτή την ταχύτητα, ουσιαστικά οδηγούν ή επιτείνουν τη σύγχυση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε και στο δεύτερο της επικαιρότητας. Έχουμε τρία περιστατικά. Η 44χρονη είναι στην πιο δύσκολη από τα τρία περιστατικά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να ανανύψει. Έχουμε τη 47χρονη και έχουμε και το 35χρονο που πήγαν όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος από το νοσοκομείο, πρέπει να πω. Εσείς ήσασταν εξαιρετικά προσεκτικός στη διατύπωση. Είπατε ότι για μένα αυτό έχει ένα επιστημονικό ενδιαφέρον, όχι έτσι γενικώς για μελέτες, για τον ίδιο τον κόσμο, διότι τρέχουν τα προγράμματα. Και πριν να αλεκτροφωνήσει τρεις, εμφανίστηκαν συνάδελφοί σας να λένε απίστευτα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από υπερβολές, για να μην δημιουργούνται συγχύσεις, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε ένα θέμα που έχεις τρία περιστατικά πιθανόν συνδεόμενα, είμαι πολύ προσεκτικός στην έκφραση, με το εμβόλιο της Άστρα, και τα τρία όμως στην Κρήτη με πληθυσμό 500.000, που δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των δόσεων AstraZeneca όπως των εκατομμυρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη μου τη θητεία έλεγα ότι το πιο δύσκολο θέμα στην επικοινωνία είναι η ανάγνωση και η ερμηνεία των αριθμών. Το τι σημαίνει ένας αριθμός. Το ανέφερα και προχθές λέγοντας ότι η αναφορά σε αναλογίες ή σε ποσοστά, ένα στις 500.000, ένα στο εκατομμύριο, αυτές που συζητούν, μια τέτοια ανάγνωση έχει πιθανολογικό στοχαστικό χαρακτήρα. Τι εννοώ πιθανολογικό χαρακτήρα? Παίρνεις δεδομένα από μια άλλη περιοχή ή από μια άλλη μελέτη και έρχεσαι να τα μεταφέρεις σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Δεν σημαίνει ότι όταν λέμε ότι θα συμβεί μια παρενέργεια, όπως έλεγαν συνήθως, σοβαρή επιπλοκή της AstraZeneca με θρομβώσεις σε σπάνιες περιοχές ή και σε αρτηρίες, γιατί έτσι είναι αυτό το περίφημο σύνδρομο, 1 στα 100.000, δεν σημαίνει ότι παίρνω 100.000 κριτικούς και θα έχω μείον μία περίπτωση. Αυτό, για να μπορέσει κανένας να το καταλάβει, πρέπει να έχει διαβάσει ή να διαβάζει το τι σημαίνει πιθανότητα και στοχασμός. Είναι πιθανότητες, δεν είναι γεγονότα. Είναι πιθανότητες, και μάλιστα πιθανότητες από δεδομένα που παίρνεις από μία άλλη περιφέρεια της Ευρώπης για να μπορέσεις να κάνεις την αναγωγή στην Κρήτη. Άρα έχω εξορισμού με αυτή την προϋπόθεση αμφισβήτηση στο 1 στις 100.000, και δύο ως πιθανότητα μπορούν εκείνη τη χρονική στιγμή,
Δηλαδή και σε, να έχω πέντε περιπτώσεις που θα έρθουν μέσα σε μια χρονική, χωροχρονική στιγμή, ακόμη και στο ίδιο εμβολιαστικό κέντρο, και να έχω τρεις περιπτώσεις, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν περιμένω να ξετυλιχθούν οι 100.000. Αυτή είναι η δεύτερη κριτική. Η τρίτη κριτική είναι ότι δυστυχώς χρησιμοποιούμε, έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε τώρα δείχτες, δηλαδή βάζουμε περιπτώσεις αναπληθυσμό, αλλά αυτή η αναφορά ως δείχτης επιδημιολογικός δεν είναι σωστός, διότι θα πρέπει να ζυγιάζεται ως προς ηλικία και φύλο και μάλιστα ως προς ευρωπαϊκό πληθυσμό. Γιατί αν έχουμε παραδείγματος χάρη ένα πληθυσμό σε μια περιφέρεια που είναι ιδιαίτερα γερασμένος, είναι λογικό η αναλογία αυτή το ένα προς τα όδε να είναι μεγαλύτερο το 100.000. Αν αντίθετα έχουμε πληθυσμό που είναι κυρίως νεανικό ή πληθυσμός που κυρίως ο νεανικός πληθυσμός έκανε το AstraZeneca, δεν έχω δεδομένα για την Κρήτη, τότε το ποσοστό πάει πολύ χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν ανακοινώσεις μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο αξιόλογες περιοχές δημόσιας υγείας στον κόσμο, που είναι η περιφέρεια του Οντάριο στον Καναδά. Η περιφέρεια του Οντάριο στον Καναδά έκατσε και σκέφτηκε τι θα γίνει με το εμβόλιο της AstraZeneca. Μέτρησε και στο γενικό πληθυσμό η αναλογία, πάλι με όρους στοχασμούς, είναι 1 προς 60.000 και όχι των σοβαρών επιπλοκών και όχι 1 προς 100.000. Και κάτω από την ανάγνωση των αριθμών, το Οντάριο είπε ότι δεν προχωράω στον εμβολιασμό πλέον σε κάτω από τα 50. Διαφοροποιώντας τη δική του τη στάση από το σύνολο του Καναδά. Που σημαίνει λοιπόν ότι οι αριθμοί, εκτός από αυτό τον πιθανολογικό χαρακτήρα και τις δυσκολίες στην ερμηνεία τους, πρέπει να λέγονται και να προσφέρονται έτσι. Θα κάνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριε Σαχίνη, και να το κάνω για να γίνω και κατανοητός. Ο γιος μου ζήτησε να εμβολιαστεί. Είναι νέος, έχει τα δικά του θέματα και μου ζήτησε, μπαμπά μου, να κάνω το εμβόλιο της AstraZeneca. Όφιλα να το εξηγήσω, με ρωτούσε τι πιθανότητα. Έπρεπε να ψάξω να βρω αυτό τον δείχτη προσαρμοσμένο στο ανδρικό φύλο και στην ηλικιακή του ομάδα. Δεν έχουμε τα δεδομένα αυτά να τα δώσουμε, γιατί όπου και αν ψάξει κανένα στην βιβλιογραφία, σταθμισμένους δείχτες δεν θα βρει, και γι' αυτό το λόγο οφείλει η Ελλάδα και σε αυτό το θέμα να αναζητά επίσημους σταθμισμένους επιδημιολογικούς δείχτες. Όμως έκαθε και του είπα να ζυγιάσω πραγματικά, γιατί αυτό είναι πιθανότητα ζημιάς. Για να δούμε όμως και τι άλλη πιθανότητα ζημιάς έχεις από το επαγγελματική σου δραστηριότητα, γιατί πηγαίνει πολύ συχνά λόγω της δουλειάς σου σε νοσοκομεία. Και έβαλα μια σειρά παράγοντες και λέγοντάς του ότι η απόφαση είναι δικιά σου. Αλλά οφείλω να σου δώσω όμως την πληροφορία ότι έχεις τόσο ένα προς τόσο με βάση σταθμισμένο δείχτη, κίνδυνο να κάνεις την νόσο και να κάνεις επιπλοκή, τόσο να κάνεις την επιπλοκή από το εμβόλιο, και βάζοντας και μια σειρά παραμέτρους. Αυτό σημαίνει, κύριε Σαχίνη, ότι ο άνθρωπος, το πρόσωπο που θα μιλήσουμε μαζί του, πρέπει να είναι καλά ενημερωμένο. Σαφές. Είναι αντίθετος. Προκύπτει αυτόματα. Με άλλη προσπάθεια γίνεται να επηρεαστούν οι άνθρωποι με γενικούς αριθμούς χωρίς αυτή την προσωπική επαφή. Έχετε δίκιο, και είναι μία, όταν φτάνεις μπροστά στο γιατρό για αυτή τη διαδικασία, είναι μία απολύτως προσωπική, ατομική υπόθεση. Δεν είμαστε το ίδιο. Αυτή είναι η ομορφιά τελικώς της ίδιας φύσης. Δεν είμαστε οι ίδιοι οργανισμοί. Ό,τι και να λέμε, δεν είμαστε οι ίδιοι οργανισμοί. Ούτε εγώ με εσάς, ούτε εσείς με το παιδί σας, ακόμη και πάει λέγοντας. Άρα, κύριε Λιονί, βάζετε ένα κρίσιμο ζήτημα. Διότι αν το δω στεγνά αριθμητικά, σας αντιστρέφω. Τρία σχετιζόμενα με άστρα από 35 έως 47 είναι πολύ μεγάλος δείκτης για την Κρήτη. Θα μπορούσες να το πεις αυτόματα, αν ήθελες να λαϊκίσεις. Σωστά. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να διαβάσω βέβαια αμέσως τους αριθμούς έτσι. Ούτε εγώ. Ακριβώς. Αλλά να μην δημιουργούν σύγχυση και να μιλούν με διαφάνεια όπως μιλάτε εσείς. Καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Ακριβώς, και που σημαίνει τι αυτή τη στιγμή. Το άλλο και το μεγάλο θέμα. Ότι οφείλουμε όχι μόνο να ενημερώνουμε το πρόσωπο την ώρα της απόφασης του εμβολιασμού. Αυτό είναι και η λεγόμενη evidence-based medicine. Αλλά οφείλουμε και πραγματικά να του δίδουμε ένα τηλέφωνο για να μπορεί να μας παίρνει οποιαδήποτε στιγμή και ώρα ένα προσωπικό
τηλέφωνο έναν προσωπικό γιατρό πραγματικά για να μας ενημερώνει για τα πρώτα τυπικά ή μη τυπικά συμπτώματα και αυτά εκείνη την ώρα, από τη στιγμή που συναθρηστούν και εκτιμηθούν, να περνάνε στην κίτρινη κάρτα. Άρα είναι και μια άλλη διάσταση, χωρίς κανένας να φοβίζει ή οτιδήποτε άλλο, είναι δικαίωμα του ανθρώπου, του εμβολιαζόμενου, να έχει προσωπική πληροφορία και την ώρα του εμβολιασμού και μετά τον εμβολιασμό, όπως είναι και υποχρέωση όλων των υγειονομικών, γιατρών και φαρμακοποιών, να είναι σε μια διαρκή επικοινωνία μαζί τους και από τη στιγμή που εκτιμηθούν από την αρχή νωρίς τις συμπτώματα ή προβλήματα, άσχετα αν είναι συσχετιζόμενα με τον εμβολιασμό ή όχι, εμείς έχουμε την εκτίμηση αυτά να δηλώνονται. Και για όσους πραγματικά θέλουν να διαβάσουν τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που έχει ένα εξαιρετικό κείμενο, και μπουν μέσα στην ιστοσελίδα, θα δουν και θα διαβάζουν ότι είναι δικαίωμα του πολίτη να καταγράφει τις ίδιες του τις εμπειρίες, όπως αυτός τις ερμηνεύει, αλλά και υποχρέωση του υγειονομικού. Άρα μιλάμε για άλλη μια διάσταση του θέματος. Η διαφάνεια είναι το κλειδί, εγώ επιμένω, διότι κοιτάξτε, αν είχαν και λίγο μυαλό οι κρατούντες των ανακοινώσεων και των υπευθύνων, δεν θα τα μαθαίναμε περίπου όπως την περίοδο που ακούγαν εδώ Deutsche Welle, BBC, η Φωνή της Αλήθειας. Ενώ ότι αν δουν τους δείκτες του αίμα, θα μπορούσαν να πούν η χώρα έχει καταγράψει 2.500 διάφορα συμβάματα, από το πιο απλό μέχρι αυτά τα 4 σοβαρά, σε όλα τα εμβόλια. Και δεν το λένε, ενώ έξω το λένε. Τι πιο απλό να πεις, αυτό θα ήταν και ένα καλό επιχείρημα. Έχουμε 2.500 συμβάματα, εντάξει. Έχουμε 2.500 συμβάματα, εκ των οποίων 4 είναι τα σοβαρά. Όλα τα άλλα είναι απλές καταστάσεις. Αυτό θα ήταν ένα ισχυτικό. Άντε αυτού, τα αποσιωπούμε. Και ρωτώ, κύριε Λιονί, και έρχομαι στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Αφήστε τα νομικά, ιατρικά. Είναι δυνατόν να τίθεται θέμα υποχρεωτικότητα στα εμβόλια? Ιατρικά, από τη στιγμή που δεν έχεις διασφαλίσει ότι καλύπτει όλο το γενικό πληθυσμό, παρά μόνο στο αν νοσήσει να μην νοσήσει βαριά. Το περιμετάδοσης ο ίδιος ο κύριος Μπουρλά το έχει πει ευθέως, δεν μπορώ να σας το πω. Και μιλάω ιατρικός, δεν θα μου πείτε νομικός. Ναι, ναι, όχι. Δεν είστε νομικός. Δεν είμαι νομικός. Είμαι γιατρός, αλλά και ως πρόσωπο που ασχολείται με την επικοινωνία. Αρνούμε, πρώτον να σας έχω πει τους όρους αρνητές. Υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα στη βιβλιογραφία και αρκετές αναλύσεις ότι οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν την ίδια χρονική στιγμή. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που είναι διστακτικοί γιατί θέλουν να διαβάσουν περισσότερο και να πληροφορηθούν. Άρα σε όλη μου τη ζωή πίστευα ότι αυτοί που δεν δέχονται ή δεν συμμορφώνονται σε προτάσεις, σε επιταγές, οτιδήποτε άλλο, είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας, παιδείας, ενημέρωσης και πολύ λιγότερο άρνησης. Και αυτό το λέει η Διεθνής Βιβλιογραφία. Προσωπικά έχω τη χαρά να μιλήσω με πάρα πολλούς επαγγελματίες υγείας και νοσηλευτές, νοσηλεύτριες. Οι διάλογοι πάντα ήταν θετικοί, ακόμη και με τους δύσκολους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος επιταγή με την έννοια της διαταγής, της προσταγής. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα της ενημέρωσης, κάτι όμως που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Η ενημέρωση, ξέρετε, οδηγούμαστε, λυπάμαι που το λέω, οδηγούμαστε σε έναν καινούριο πατερναλισμό, ακόμη και μέσα στην ιατρική και ίσως και μέσω του εμβολιασμού. Μου ξαναφέρνει στις μνήμες παλιά κείμενα στο BMJ, στο British Medical Journal, που πριν από 2 δεκαετίες έλεγε ότι το medical paternalism πέθανε. Όμως φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν ιδιότυπο πατερναλισμό σε όλες τις αποφάσεις και πρέπει να σας πω, για να μείνω και σε αυτό το θετικό, το δικαίωμα να δώσεις το τηλέφωνο σου και να μιλήσεις σήμερα με αφορμή τον εμβολιασμό μου έδωσε μια εξαιρετική γνώση, κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ, το λέω πρώτη φορά. Έχω δεκάδες τηλέφωνα την ημέρα. Μου αναφέρουν του κόσμου τα συμπτώματα και τα θέματα της υγείας τους με αφορμή την εμπειρία για εμβολιασμό. Ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε θετικά ή αρνητικά, ευαισθητοποιήθηκε απέναντι στον εμβολιασμό. Πήρε ένα μήνυμα να ψάχνει και να αναζητά τα συμπτώματα. Στη δική μου τη γνώμη, αν επιτρέπετε, είναι μια φανταστική
αφορμή για ο γιατρός, ο προσωπικός γιατρός, να μιλήσει μαζί με τον ασθενή και να μπορέσει να συζητήσει τα θέματα της υγείας του συνολικά, σε μια καινούρια βάση. Νομίζω ότι το χρειάζεται όσο ποτέ. Άρα η απάντηση είναι ότι αρνούμε προσωπικά σαν γιατρός. Φοβάμαι ότι το βίαιο του μέτρου θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Πέρα που δυστυχώς το βλέπω ότι δεν είναι μόνο στον εμβολιασμό, μιλάω γενικότερα, αυτό τον πατερναλισμό τον βλέπω σε πολλούς χώρους. Mm. Ακόμη και στον ακαδημαϊκό γενικά χώρο. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη απειλή της ζωής μας σήμερα, που εμποδίζει πραγματικά την επίπεδη οριζόντια διασύνδεση, τον δημοκρατικό διάλογο και την απόφαση μετά από ενημέρωση. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ως εξής σήμερα, κύριε Λιονί μου. Επειδή είστε από τους ανθρώπους που έβαλε μπροστά εγκαίρως, ασχέτως αν τελικά δεν υποστηρίχθηκε ως έπρεπε και κεντρικά, μαζί με άλλους, μια όρο επιδημιολογική καταγραφή στην Κρήτη με συστηματικό τρόπο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι πυλώνας για όλη τη χώρα αναπεριφέρεια, στοχευμένα. Δεν περπάτησε όσο έπρεπε. Δεν έχουμε σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε τέστινγκ σοβαρό, δεν έχουμε απομονώσεις, δεν έχουμε ιχνηλατήσεις, δεν έχουμε μέτρα, πού και πού βρίσκουμε πανέκες. Προσέξτε τώρα. Σας είχα ρωτήσει και μου είχατε πει, αυτό είναι ρίσκο. Θέλω να ακούσετε μαζί μου τι είπε χθες, έτσι ξεκίνησαμε σήμερα, ο επίκουρος καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πάω στα χωράφια σας πάω, ιατρικής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο, ο οποίος όμως είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και κρίσιμος κρίκος, ο κύριος Μυρνάκης. Για ακούστε. Προχωράνε οι εμβολιασμοί, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα δείξατε και τα στοιχεία πριν από λίγο. Υπάρχουν νέα ενθαρρυντικά δεδομένα. Τα ενθαρρυντικά δεδομένα είναι ότι η φυσική νόσο, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει και ο κόσμος, δημιουργεί μια προστασία η οποία φαίνεται ότι πλέον είναι μεγαλύτερη από το αρχικό που περιμέναμε. Έτσι, συζητάμε πλέον για να μειώσουμε τις δόσεις των εμβολίων στους ανθρώπους, να γίνονται μονάχα αυτές που είναι απαραίτητες και όταν χρειάζονται. Πάμε λοιπόν καλά. Κύριε Λιονί, με συγχωρείτε. Δηλαδή, δίνουμε μία μάχη για να έχουμε σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και φτάνουμε μόλις χθες ένα μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών να λέει ότι ετοιμάζονται να μειώσουν τους εμβολιασμούς σε κρίσιμες ομάδες και πάμε με φυσική ανοσία, δηλαδή με λίμωξη, άρα απόκτηση από τη λίμωξη, φυσική ανοσία. Και γιατί δεν λέει και το άλλο μισό ότι αυτό έχει και ένα ρίσκο με νεκρούς. Με συγχωρείτε, αυτό είναι στρατηγική. Δεν δικαιολογώ ποτέ τους συναδέλφους. Φοβάμαι ότι ήταν μια αστοχία του λόγου και όχι μια συνειδητή ανάγνωση αυτού που είπε. Ίσως μέσα στην αγωνία του να μεταφέρει την πορεία των εμβολιασμών υπέπεσε σε ένα λεκτικό, θα έλεγα, που είναι κατ' εξακολούθηση. Λέει ότι ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ότι προχωράμε με φυσική ανοσία. Και ελπίζω να το καταλάβει σύντομα και εξ αυτού θα μειώσουμε, άρα κάποιοι το συζητάνε, τους εμβολιασμούς. Με συγχωρείτε, αυτό έτσι θα πάμε? Αν είναι έτσι, είναι θέμα. Ευχαριστώ πολύ που θέτετε τα θέματα της επιτήρησης, αλλά και περισσότερο της παρακολούθησης της υγείας. Ακουμπάτε ένα από τα σοβαρότερα θέματα της δημόσιας υγείας και έχετε αναδείξει πολλές φορές ότι η κρίση αυτή είναι κρίση που αφορά τη δημόσια υγεία και όχι φυσικά τη λοιμοξιολογία. Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα ήδη πάνω σε αυτή την βίωση να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη της επιτήρησης και της καταγραφής και των μη μεταδοτικών νοσημάτων. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που πραγματικά δεν έχει αρχεία. Ξέρετε, με ελάχιστες εξαιρέσεις η Κρήτη έχει κάποια παραδείγματα. Δεν έχει αρχείο παρακολούθησης του καρκίνου, αρχείο παρακολούθησης σοβαρών χρονίων νοσημάτων, που θα μπορούσαν πραγματικά να δώσουν πολύ σημαντική πληροφορία και στην περίοδο της πανδημίας. Άρα τα ζητήματα της επιτήρησης, της καταγραφής των νοσημάτων και τόσων άλλων τίθεται πολύ επιτακτικά αυτή την περίοδο. Και όσον αφορά για την μελέτη την ευρωπιδημιολογική, έχω να σας πω ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Άλλαξε τελείως το επιδημιολογικό πρότυπο από τη δεύτερη στην τρίτη. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσα άτομα έχουν περάσει με φυσική ανοσία. Οι οποιασδήποτε μελέτες
είναι αποσπασματικές και δεν μπορούν να σας δώσουν την εικόνα. Κύριε Λιονί, είχαμε... μην κουράζεστε. Όταν μας λέγαν τόσο καιρό να μην γίνουμε Μπέργαμο και μία ζωή έχει αξία και εμείς δεν πάμε όπως η Σουηδία και ξαφνικά χθες μέλος της Επιτροπής Εθνικής Εμβολιασμού σου λέει για φυσική ανοσία, με συγχωρείτε, μας κοροϊδεύουν. Εγώ θα το πω ευθέως. Εσείς μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Με συγχωρείτε. Δηλαδή σοβαρά. Σοβαρά το λέει τώρα. Δεν θα γίνουμε σαν τον Μπέργαμο. Δεν θα είμαστε Σουηδία. Και χθες μας λέει θα μειώσουμε εμβολιασμούς και προχωράμε με τη φυσική ανοσία που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στενοχωριέμαι και εγώ πολύ συχνά και το λέω στα ακαδημαϊκά μου μαθήματα από δηλώσεις που πραγματικά προκαλούν σύγχυση και ίσως και πανικό πολλές φορές. Αλλά δεν ξέρω. Το μόνο που έχω να σας πω είναι κρατήστε τη δική σας όρθια φωνή, το δικό σας μέσο. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να σμίξουν τις φωνές σε αυτή την περίοδο. Τι σας ανησυχεί λοιπόν εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να ειδωθεί ή δυνατόν και τώρα, σε έχουμε καθυστερήσει. Δεν θα περιμένετε την απάντησή μου, αν και την είχαμε μερικές φορές μεταφέρει. Φοβάμαι την εξάντληση του συστήματος και την καθήλωση του συστήματος υγείας από τα χρόνια νοσήματα των οποίων την εξέλιξη δεν παρακολουθήσαμε, τις διαγνώσεις που δεν κάναμε. Φοβάμαι την κατάρρευση του συστήματος στους επόμενους 3-4 μήνες από ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με χρόνια νοσήματα, ναι, που πραγματικά όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο ξεχάστηκαν, δεν ελέγχθηκαν, δεν παρακολουθήθηκαν. Και τα νέα νοσήματα τα οποία θα είναι τρομερή η πίεση στους επόμενους μήνες, στο επόμενο εξάμηνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε ένα προσωπικό και ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Σαχίνη, που πιστέψετε με, επειδή το ζω τώρα από μέσα και μόνο την ευγνωμοσύνη μου μπορώ να μεταφέρω στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, το οποίο επιτρέψετε με να σας πω ότι είναι εξαντλημένο. Το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένο. Όχι για να αντιμετωπίσει τις οποιοσδήποτε παραλλαγές, μεταλλαγές, νέα κύματα, αλλά να αντιμετωπίσει το βάρος των χρονίων νοσημάτων που είναι συσσωρευμένο εδώ και 1,5 χρόνο πίσω και το οποίο αναγκαστικά τώρα με το άνοιγμα της οικονομίας και της αγοράς θα βγει μπροστά. Αυτό είναι που φοβάμαι. Άρα κύριε Λιονί, εγώ βλέπω ότι δεν έχετε αλλάξει τη ρότα. Όχι γιατί δεν είστε ευεπίφορος αλλογών, από το Μάιο σε αυτά που έχετε στοχοθετήσει. Εδώ μου λέτε ότι υπάρχουν και οι νόσοι, οι ασθένειες που κρύφτηκαν κάτω από το χαλί και φοβάστε ότι θα έρθουν στην επιφάνεια διότι εξαντλούνται και τα όρια ενός οργανισμού που υποφέρει από κάτι. Μπορείτε να το δείτε και να ψάξετε και να αναζητήσετε τις λίστες, τις τεράστιες λίστες που θα υπάρχουν για χειρουργικές επεμβάσεις πάνω σε νεοδιαγνωσκόμενα ή υπάρχοντα χρόνια νοσήματα, καθώς επίσης και τη μεγάλη ζήτηση πολλών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτό θα το δει κανένας στους επόμενους μήνες. Δεν γίνομαι προφήτης, αλλά είναι μια λογική ανάγνωση της κατάστασης. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ελπίσω ότι φωνές σαν του κύριου Λιονί, τουλάχιστον στην Κρήτη, ζήλια ψώρια που λένε σε άλλες περιοχές, θα μπορούν να δίνουν τον τόνο του πού πρέπει και πώς πρέπει να κινηθούμε με όλα μαζί, γιατί όλοι είναι αναγκαίοι και όλα πρέπει να συζητιούνται. Κύριε Λιονί, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.